Άρα έχεις κόστος χρόνου μεταφοράς και ανθρώπινης κούρασης πολλαπλάσιο. Και προς τιμή του Πολεωνίδα του αυτή τη στιγμή, ένας. Είναι σαν Σπαρτιάτης ένας. Στον χώρο το δικό μας που κινείται όλα αυτά τα χρόνια και το τιμά το χώρο. Και σε μια, πώς το λένε, μια περιοχή η οποία είναι κατεξοχήν συντηρητική. Δεν θα σου πω τη διαφορά με όλους τους βουλευτές, γιατί σας είπα ότι είναι μια κατηγορία, είναι ο πολιτικός από μόνος του. Το 72% επί του ποσοστού ενός κόμματος δεν έχει πάρει ποτέ βουλευτή στην Ελλάδα. Ο δεύτερος είναι γύρω στα 52, 53 ή 54. Άρα 20 μονάδες. Τον ενδιαφέρει, γιατί είναι και αυτός με τους πρώτους γι' αυτό. Εντάξει, υπάρχει ένα ποσοστό. Άρα εδώ ο Γιάννης είναι μέσα στους 5 πρώτους βουλευτές. Σε αναλογικότητα. Σε αναλογικότητα. Μπορεί να είσαι μέσα στους 5, αλλά εδώ υπάρχει ένας, μετά ο Νιάδαβο. Αρχίζουν οι ομαδοποιήσεις. Εδώ δεν είναι ομαδοποιή, εδώ είναι ένας. Άρα αυτό δεν γίνεται τυχαία. Γιατί κανένας δεν φτάνει κάπου τυχαία. Έτσι. Υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχει μια διαδρομή, υπάρχει μια αναγνώριση. Και βέβαια ο λόγος αυτού, ο οποίος εκφράζει μια κοινωνία, πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη. Δηλαδή, αν δεν λειτουργεί το νοσοκομείο της Σπάρτης αυτή τη στιγμή, σε ποιον θα πάνε όλοι? Αν δεν λειτουργήσει η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια, και δεν αυτό. Έχει, και έχει και ευθύνη, γιατί σου λέει είσαι και καθηγητής, είσαι και γιατρός. Άρα δεν θα πρέπει να έχει έναν λόγο επιλογής. Ένα λόγο, όχι να υποδείξει. Απαραίτητο. Να ακουστεί η φωνή του. Αυτονόητο αυτό. Αύριο θα συνεργαστώ με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι θα αναλάβει κάποιος την πολιτική ευθύνη. Αν λοιπόν την πολιτική ευθύνη δεν την αναλαμβάνουμε εμείς οι οποίοι εκπροσωπούμε το χώρο και την κυβέρνηση. Γιατί όταν υπάρχει ένα πρόσωπο και δεν ξέρουμε ποιος είναι, την πολιτική ευθύνη δεν μπορούμε να την έχουμε εμείς για τις αποφάσεις, γιατί υπάρχει και πιθανότητα να μην μας αναγνωρίσει σαν πολιτικά πρόσωπο. Να μας εκπιείστε εσείς. Έτσι που εμείς βγάζουμε αίμα για αυτόν τον τόπο. Αγωνιζόμαστε, αγωνιούμε για αυτόν τον τόπο και για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είμαστε μάνατζερς ανθρώπων, αριθμών. Εμείς είμαστε μάνατζερς πολιτών. Εκφράζουμε ανθρώπους και δεν εκφράζουμε αριθμούς. Το νοσοκομείο το να έχει λιγότερη δαπάνη για μας είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Είναι κορυφαίο όμως να είναι ευχαριστημένοι οι πολίτες στο νοσοκομείο. Δέχομαι την άποψη του κυρίου Αμυρίδη ότι πράγματι έτσι σκέφτεται και έτσι κάνει και προσπαθεί. Και καλά κάνετε, γιατί τα ίδια κάνει και ο Λεωνίδας ο Γρηγοράκος και καταλαβαίνω. Όμως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος είναι ένας καταξιωμένος άνθρωπος, σαν άτομο. Παγκόσμια. Ο πρώτος ηγέτης μετά από χρόνια που είναι παγκόσμιο και το βλέπω αυτές τις μέρες. Συμφωνώ. Το θέμα τίθεται λοιπόν ως εξής. Μήπως έχει κάνει κάποιες επιλογές λανθασμένες υπό την εξής έννοια. Είδατε τι είπατε, είσαστε δίπλα στον πολίτη. Ένας ηγείτορας, είτε αυτός λέγεται υπουργός, είτε υφυπουργός, είτε δεν ξέρω σε κάποιο πόστο διοικητικό που νομοθετεί ή που οργανώνει την νομοθεσία, εάν δεν είναι και άνθρωπος, εάν δεν είναι σύμφωνο με σταθερότητας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, πρέπει να το πούμε. Κοινωνική συνοχή. Για μένα λείπουν δύο λέξεις κοινωνικής συνοχής. Έτσι. Λείπουν αυτές τις δύο λέξεις. Και η Ευρώπη λοιπόν, σήμερα δεν δείχνει την κοινωνική συνοχή. Γιατί θέλετε να σας πω κάτι. Ωραία είναι αυτά. Θέλει να βάλει τους φόρους, γιατί πρέπει να βγάλουμε το κράτος από την δύσκολη στιγμή και οπωσδήποτε, αλλά από την άλλη μεριά. Δεν μπορείς να πατήσεις κουμπιά και να ευημερήσουν οι αριθμοί και μην υπάρχουν άνθρωποι. Έτσι. Αλλά θα έχουμε μια χώρα χωρίς ανθρώπους. Έτσι. Και ας έχει καλούς αριθμούς. Δηλαδή να πάρει τους φόρους. Νομίζω ότι το έχει λάβει πολύ σοβαρά υπόψη. Να πάρει τους φόρους. Κανένας δεν το αρνείται. Παρότι είχε εισηγήσεις για άλλα πράγματα. Κανένας δεν το αρνείται. Ήταν κάθετος αυτά. Να πάρει τους φόρους. Αλλά από την άλλη μεριά ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Όχι, από τους έχοντες. Γι' αυτό αλλάξαμε τους νόμους για τις γονικές παροχές. Γι' αυτό πήγαμε πίσω, πιέσαμε τις τράπεζες να σταματήσουν τους πληστηριασμούς. Μα αυτό είναι ευχάριστο. Γι' αυτό κάνουμε διαχείριση. Να πάμε πίσω τα δάνεια των επιχειρήσεων. Ελάτε όμως πριν από 3 μήνες και 2 μήνες που είχε δημιουργηθεί η τρομοκρατία, ο φόβος. Α, πού, και τι θα γίνει. Οπ, σταματήσαν οι αγορές. Σταματήσανε τα μαγαζιά να ξοδεύουν. Βλέπετε μαγαζί και κάνει 10 μέρες και 15 μέρες για να κάνει σευτέ. Ο αγρότης δεινοπαθεί. Μιλάμε για τη μάζα των αγροτών. Δεν μιλάμε για τους συνδικαλιστές. Έτσι, για να είμαι σαφής. Δεν λέω συνδικαλιστές, εγώ λέω αγροτοπατέρες. Αγροτοπατέρες, ναι. Το ξέρω και εγώ και έχω ιδία αντίληψη του θέματος. Όμως, από την άλλη μεριά, δεινοπαθούν να κυκλοφορήσει το χρήμα. Μήπως λοιπόν κάτι πρέπει να κάνετε κι εσείς προς αυτή την κατεύθυνση για να σκορπίσει το χρήμα στην αγορά με δημιουργία, γιατί και ο αγρότης δεν φταίει. Ο αγρότης εδώ και χρόνια δεν του είπε κανένας, δεν του επέβαλε ή δεν του έδωσε κίνητρα να αλλάξει την καλλιέργειά του και αντί για τα ξινά πορτοκάλια να βάλει
τα Βαλένσια. Γιατί να τα αλλάξει, κύριε Φελούρη, του είπε κανείς πως θα τα αλλάξει. Αυτό λέω. Να σας πω και κάτι άλλο, έτσι, γιατί προηγουμένως ο Γιάννης φέρθηκε πιο ευγενικά με το άγρο του πατέρα. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Ξέρω ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία διαχειρίζεται τα συμφέροντα των αγροτών και ζει από αυτά. Και μια συγκεκριμένη ομάδα. Πλουσιοπάροχα είναι μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία έχει διακομματικό χαρακτήρα, διότι το χρώμα του χρήματος είναι ένα. Λοιπόν, και οι κύριοι αυτοί λοιπόν ξέρουν να διαχειρίζονται τα χρήματα του ελληνικού λαού, των Ελλήνων αγροτών. Τρώνε, περνάνε καλά, έχουν τα αυτοκίνητά τους, τις γυναίκες τους, τα πουρα τους, περνάνε πάρα πολύ καλά. Και όταν θυμηθούν, μπορούν να σκεφτούν ότι υπάρχουν και οι αγρότες. Εντάξει, εγώ λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, το έχω πει, αγαπητέ Τόνι μου, διαφωνώ με όλη την κατάσταση αυτή. Πιστεύω ότι πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα των αγροτών να αναμορφωθεί άρδιν. Έχω κάνει και συγκεκριμένη πρόταση να γίνουν ανώνυμες αγροτικές εταιρείες, να οργανωθεί διαφορετικά το συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι. Διότι αυτή τη στιγμή είναι πεθαμένο κίνημα. Όπως είδατε, υπήρξε μια αντίθεση μεταξύ της ηγεσίας των αγροτών Πασαγιές και Γεσάσε και των αγροτών οι οποίοι ήταν. Μα δεν είναι, συγγνώμη, όμως, εγώ αγαπητέ Τόνι, θέλω να πω το εξής. Ότι αυτό που έγινε αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, δηλαδή έγινε μια κινητοποίηση σε 100 μέρες ΠΑΣΟΚ, που δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια, δεν έγινε, σωστό, πέρσι έγινε σωστό. Τα προηγούμενα χρόνια, μια κυβέρνηση δικαιούται το χρόνο της. Σαφέστατο. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορούμε από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα. Για να λες, δεν πάω στο διάλογο, δεν πάω στο διάλογο, δεν πάω στο διάλογο. Λοιπόν, δεν δικαιούται. Λοιπόν, κύριε Καλούρη, δηλαδή ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Λοβέρδος, πριν πάει στο Υπουργείο Εργασίας τη δεύτερη μέρα, να πάνε, ξέρω εγώ, ας πούμε, να πάει το πάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να το κλείσει την πόρτα του Υπουργείου Εργασίας. Νομίζω ότι σε παγκόσμιο πραγματικά επίπεδο είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε αυτές τις κινήσεις και πιστεύω ότι ο κόσμος κάποια στιγμή θα καταλάβει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν όλη αυτή την κοινωνική αναστάτωση. Καθ' στιγμή η Ελλάδα, εγώ δεν είπα να υπάρχει συνδικαστικό κίνημα. Είσαι από το αγωγικό που μετατράπηκε και Λεωνίδα μου σε πολιτικό κίνημα. Με συγχωρείτε, εγώ έχω μία μικρή διόρθωση να κάνω. Δεν καταλάβατε. Δεν είναι συνδικαλιστικό, δεν είναι αγροτικό κίνημα οι συνεταιρισμοί. Οι συνεταιρισμοί είναι μαγαζιά. Μαγαζάκια. Μαγαζιά λοιπόν να τελειώσουν, κύριε Φίλιππ. Για μένα. Για μένα. Μαγαζί λοιπόν, μεγαλύτερο. Να τελειώσουν έτσι, διότι για αυτού διαχειρίζονται το χρήμα. Δεν προσεξε, είναι συγγνώμη, γυρώνονται από τον κόπο των αγροτών, κύριε. Ναι, να παραστούν στη Βουλή, στον Υπουργό, σαν συνδικαλιστή. Ο συνδικαλιστή δεν μπορεί να είναι και έμπορος. Να σας ρωτήσω κάτι, έχετε δει ποτέ κάποια ένωση όλα αυτά τα χρόνια να προχωράει σε κατάρτιση των αγροτών, να κάνει προγράμματα? Αυτό δεν λέω. Έχετε δει διαφάνεια ποτέ ποιοι παίρνουν, πώς μοιράζεται το απόθεμα? Έτσι είναι. Εδώ από την Ένωση, οποιαδήποτε Ένωση, το έχετε δει πουθενά? Αυτό τι σημαίνει? Εγώ ότι θέλω... όπως είπατε έγινε ένα μαγαζί. Έτσι το είναι. Οποίο είναι διακομματικό. Όταν ακούω, είναι διαχρονικό. Είναι διαπλεκόμενο, είναι διεφθαρμένο. Όλα αυτά. Ποιο είναι συνδικαλιστέ? Έτσι, τέλος. Από πού και σου κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Λοιπόν, κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Εγώ λοιπόν και νομίζω ότι κοινοποιήθηκε σε όλες τις κατευθύνσεις και ότι τόλμησαν κάποιοι να εμφανιστούν για να μπουν στο διάλογο σαν εκπρόσωπο των αγροτών. Των αγροτών καταγγέλθηκαν από τους ίδιους τους αγρότες ότι αυτοί δεν μας εκφράζουν. Και όταν σου λέω εγώ δεν με εκφράζεις και εσύ συνεχίζει να λες ότι εγώ σε εκφράζω. Όταν από κάτω φωνάζει ο νοσοκομείο, δεν με εκφράζει, φίλο. Άσχετα πώς πήρε την έννοια. Στην τηλεόραση και λέγαμε ότι εκφράζω. Άσχετα δεν με εκφράζει, εγώ εκφράζω. Φτούμε στα μπλόκα, εγώ. Τα λέγαμε αυτά. Εγώ θέλω να τελειώσω με αυτά, γιατί εσύ έχεις το λόγο σήμερα, Γιάννη. Είσαι προσκεκλημένο και τιμόμενο πρόσωπο της εκπομπής του κ. Φελούρη. Τον οποίο, Γιάννη, αφορά τον ευχαριστούμε. Μας δίνει ευκαιρία να επικοινωνούμε. Εγώ θέλω να πω, αγαπητέ μου, τον ίδιο πράγματα. Αυτό που έρχεται τώρα για τον Καλλικράτη, που θα μιλήσει με έναν άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι μια δεύτερη επανάσταση. Πρέπει να γίνει όμως σωστά. Να σχεδιαστεί σωστά. Και σύντομα. Ναι, θα γίνουν εκλογές. Έχει δείξει ο Γιώργος Παπαδόπουλος 15 Νοεμβρίου. Ναι, ναι, μέχρι το Πάσχα θα γίνει. Μέχρι το Πάσχα θα ψηφιστεί όμως. Ένα λεπτό. Θέλω να πω το εξής όμως. Ότι δεν μπορούμε να πάμε σε αυτή τη μεγάλη. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη εκλογική μάχη που θα δώσει η Ελλάδα στο 2010 αλλά και για τα προσεχή χρόνια. Βέβαια. Δηλαδή, ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης πια. Η περιφέρεια πλέον. Ναι, η περιφέρεια και η Δήμη. Και δηλαδή, ναι. Ο Καλλικράτης, νομίζω ότι είναι η επανάσταση του 2010 και η οποία βέβαια θα έχει. Θα έπρεπε μένει... κανονικά Καλλικρατήδη να το λέμε και όχι Καλλικράτη. Σας είπα πώς λέγεται. Σας είπα ότι λέγεται Ελλάδα. Ελλάδα. Όχι Καλλικράτης, ελληνική. Όπως είναι το κανάλι σας. Ελληνική αρχιτεκτονική δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση. Ελλάδα. Ελλάδα. Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται τώρα. Για ξαναπέστε το. Ελληνική αρχιτεκτονική δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση. Ελλάδα. Από τα αρχικά. Τα αρχικά όλα. Άρα λοιπόν, το κατάλληλο σας είναι. Άρα έχουμε σημαδιακές. Πιστεύω λοιπόν, και θα τα πείτε ιδιαίτερα με τον Γιάννη, ότι οι δημοτικές εκλογές, περιφερειακές εκλογές στις 15 Νοεμβρίου είναι εκλογές ορόσημα. Είναι πολιτικές εκλογές.
και γιατί από αυτές τις εκλογές θα αντληθούν πάρα πολλά σημαντικά συμπεράσματα και που